στη Λαγκάρντ, στην κεντρική τράπεζα της Ευρώπης, δανείζεται. Δεν είσαι τι αυτό κάνει, όταν βγάζει ομόλογα και τα πουλάει αυτό σε αυτό. Κάποιο το αγοράζει, μετά τα πουλάει μέσα στην κεντρική τράπεζα. Ωραία. Αυτό προστίθεται στο δημόσιο χρέος. Τα παιδιά σας θα το πληρώσουν. Δηλαδή, τα παιδιά σας δανείζονται για να επιδοτούν εσάς με ένα μικρό ποσοστό το οποίο θα πάει σε αυτό που έχει υπερκέρδη. Αυτό είναι εξοργιστικό. Εμάς μας εξοργίζει. Είναι σαν να σου λέει η αστυνομία, ας τους τουριστές να ληστεύουν, θα τους φορολογήσουμε στο τέλος. Δεν πάει έτσι. Γιατί πρώτον, ποιος από αυτούς θα καταφέρει να φορολογήσεις, ποιοι θα το δηλώσουν, λέει ο διάδοχος, δεν ξέρω, λέει, θα πάω, λέει, όταν λέει θα έχει κέρδη ΔΕΗ, θα βάλω, λέει, ένα μεγάλο φόρο στο δόντος θα κέρδεις. Πρέπει ποια κέρδη. Δεν θα παρουσιάσει κέρδη. Η ΔΕΗ, για να το ξέρετε αυτό, για να το λέτε και στους δικούς σας ανθρώπους, ανεξάρτητα κομματικού προσανατολισμού, η ΔΕΗ δεν θα παρουσιάσει κέρδη. Ή θα παρουσιάσει όσα κέρδη θέλει να παρουσιάσει στη ΣΥΡΙΖΑ. Και για να μην σα κοροϊδεύουν, σα πούμε, μα δεν γίνονται αυτά. Α, υπάρχουν κοντού λογιστέ. Ανοησίε. Και αυτό που θα σα περιγράψω είναι νόμιμο. Γίνεται και στι καλύτερε οικογένειε του κόσμου και σε όλε τι χώρε του κόσμου. Η Amazon, η γνωστή Amazon που σα κλείνει τα μαγαζιά, έτσι, παίρνει 42 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα στην Ευρώπη. Μόνο στην Ευρώπη. Ποιο είναι νομίμω. Κάνει αυτό που θα κάνει η CBC με τη ΔΕΗ. Έστω ότι η ΔΕΗ έχει ένα δισεκατομμύριο κέρδος. Δύο. Πώς θα έχει. Λοιπόν, δεν θα έχει. Γιατί η CBC έχει δεκάδες εταιρείες. Μία στη Λουξεμβούργο, μία στο Isle of Man, μία από εδώ, μία από εκεί. Έτσι. Τι κάνει. Παίρνει αυτό το χαρτί. Συγγνώμη, φάκελο. Αυτό δεν θα το ανοίξω. Παίρνει αυτό. Έτσι λέει. IP license 3522 κάθετος ΑΒ. Μια άδεια που σου δίνει το δικαίωμα, αν την έχεις, να κάνεις ντομάτες γεμιστές. Δεν έχει σημασία. Η μία εταιρεία της με έδρα το Λουξεμβούργο πουλάει αυτό το χαρτί στη ΔΕΗ που ανήκει στη CBC στην Ελλάδα με ακριβώς τα 2-1 δισεκατομμύριο τιμή που είναι το κέρδος. Αμέσως το κέρδος στη ΔΕΗ εξαφανίζεται. Γιατί έχει κόστος εναντίον. Αν είχε κέρδος εναντίον, έχει μηδέν.